Σάρκα και οστά και επισήμως λοιπόν παίρνει πλέον το μεγαλόπνο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης ανάμεσα στην Κρήτη και την Αττική και κοντά μας απόψε είναι ο κύριος Γιώργος Σταθάκης, πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Καλησπέρα σας κύριε Σταθάκη, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε απόψε εδώ. Καλησπέρα και σε εσάς. Λοιπόν, ένα έργο για το οποίο σήμερα έπεσαν οι υπογραφές επί Νέας Δημοκρατίας, ένα έργο όμως το οποίο είχε τρέξει διαδικαστικά και ολοκληρώσει επίσης διαδικαστικά η προηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, επί των ημερών σας. Και επίσης να υπενθυμίσω ότι ήταν μια υπόθεση η οποία εκκρεμούσε για δεκαετίες. Νομίζω ότι το έργο αυτό, η διπλή διασύνδεση, γιατί η μικρή διασύνδεση με τον Πελοπόννησο κατασκευάζεται ήδη. Η κρίσιμη χρονιά ήταν το 17 έως το 19. Το μεγάλο έργο της Αττικής έπρεπε, η επιτυχία της κυβέρνησής μας τότε ήταν ότι το αποσυνδέσαμε από το Euroasia και τη διασύνδεση με την Κύπρο και το Ισραήλ και το κάναμε εθνικό έργο. Η σημερινή κυβέρνηση, ο κύριος Χατζηδάκης, εφόσον είχαμε ολοκληρώσει τις συζητήσεις με την Κομισιόν για την μετατροπή του σε εθνικό έργο, ακολούθησε ακριβώς την ίδια πορεία και έτσι έχουμε τη συνέχεια του έργου σε δύο διαδοχικές κυβερνήσεις που κατέληξε στη σημερινή υπογραφή. Επομένως, αισθάνεστε και προσωπικά, αν θέλετε, δικαιωμένος. Απόλυτα, διότι δύο χρόνια έδωσα μια μεγάλη μάχη και με την Κομισιόν στο να γίνει εθνικό έργο, να το κάνει ο ΑΔΜΙΕ, ο οποίος είναι πλέον μια επιχείρηση με τεράστιες δυνατότητες κατασκευής τόσο μεγάλων έργων. Είχατε πει και στο παρελθόν ότι το θέμα του μεγάλου καλωδίου έπρεπε να είχε κλείσει χθες. Ναι. Ήταν μια κοστοβόρα υπόθεση και για τις τσέπες των καταναλωτών, οπότε θέλω να σταθούμε λίγο στο κομμάτι της απόσβεσης, γιατί έχει σημασία. Μια απόσβεση εξπρές. Κοιτάξτε, τα οίκο που πληρώνουμε κάθε χρόνο είναι πάρα πολλά χρήματα. Είναι 700 με 800 εκατομμύρια το χρόνο που πληρώνουμε όλοι οι Έλληνες καταναλωτές όλη της Ελλάδας για τα λεγόμενα οίκο, δηλαδή για να καίνε πετρέλαιο τα νησιά. Αυτό είναι. Mm-hmm. Επειδή το πετρέλαιο είναι πολύ ακριβή μορφή παραγωγής ενέργειας. Άρα ένα έργο, ένα δις και άλλα 350 εκατομμύρια που είναι μικρή διασύνδεση, ουσιαστικά 1,3-1,4 δις. Η Κρήτη από μόνη της, που θέλει 400 εκατομμύρια το χρόνο το πετρέλαιο, παραπάνω από ό,τι θέλουν οι άλλες πηγές ενέργειας, αυτή τη διαφορά, θα τα αποσβέσουμε σε 3 χρόνια. Άρα είναι ένα έργο στην κυριολεξία, το οποίο αποσβαίνει τα χρήματά του σε 3 χρόνια και πέρα από το τεράστιο περιβαλλοντικό κόστος που έχει την κατανάλωση πετρελαίου για την παραγωγή ενέργειας, ήταν ένα έργο το οποίο έπρεπε να είχε γίνει χθες στην κυριολεξία. Τώρα, κύριε Σταθάκη, είναι μεγάλη μέρα και για τον ΑΔΜΙΕ, διότι μιλάμε για ένα κολοσιαίο έργο που έχει αναλάβει να υλοποιήσει ο διαχειριστής. Το θέμα είναι ποια θα πρέπει να είναι η επόμενη μέρα. Η διαφωνία μας με την κυβέρνηση αφορά το μέλλον του ΑΔΜΙΕ. Εμείς, όπως ξέρετε, το ΑΔΜΙΕ ήταν υπό ιδιωτικοποίηση όταν γίναμε κυβέρνηση το 2015. Μετά από μια έντονη σύγκρουση με την Τρόικα, περάσαμε την κεντρική μας ιδέα να παραμείνει το 51% δημόσιο και να μπει στρατηγικός επενδυτής μειοψηφίας, που έγινε με την κινέζικη State Grid που πήρε το 24%. Αυτό το μοντέλο βοήθησε πάρα πολύ τον ΑΔΜΙΕ, διότι και οι Κινέζοι έφεραν και τεχνογνωσία και χρήματα και στήριξαν την προσπάθεια. Ο ΑΔΜΙΕ διπλασίασε την αξία του με τα μεγάλα έργα της Κρήτης και τις διασυνδέσεις με τις Κυκλάδες. Είναι πλέον μια πολύ δυνατή επιχείρηση. Συνεπώς, η ιδέα ότι θα επανέλθουμε σε ένα μοντέλο ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΙΕ βρίσκει το ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό υπογραμμίζει η δήλωση του κ. Φάμελου, ριζικά αντίθετο. Οι διασυνδέσεις των νησιών έχουν καταρχάς μόνο ωφέλη, γιατί σβήνουν οι γκαζιέρες και θα έχουμε τεράστιο όφελος. Κατά δεύτερο λόγο, αποτελούν μέρος της μετάβασης σε μια πράσινη παραγωγή ενέργειας. Mm. Άρα διευκολύνουν την παραγωγή ΑΠΕ. Οι ΑΠΕ στην Κρήτη δεν μπορούσαν να παράξουν άλλο χωρίς τα καλώδια. Είχαμε περίπου 300 ΜΒ αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Τα καλώδια απελευθερώνουν τις ΑΠΕ, μπορούμε να τις αναπτύξουμε. Η ΑΠΕ και η ανάπτυξη τους θα έχει προβλήματα και διαμάχες τοπικές, mm-hmm. αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι υπάρχουν τα εργαλεία πλέον και οι μικρές επενδύσεις και οι ενεργειακές κοινότητες που μπορούν να φτιάξουν τοπικοί φορείς και τοπικοί δήμοι. Άρα θα πάμε υποχρεωτικά
σε μια πράσινη μετάβαση με διαφορετικά μοντέλα ανάπτυξη των ΑΠΕ. Επειδή κάνατε αναφορά στην αρχή της συζήτησης για το μικρό καλώδιο, εκτιμάτε ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τα τέλη της χρονιάς? Ακριβώς έτσι είναι. 18 μήνες όταν υπογράψαμε. 18 μήνες τελειώνουν τον Οκτώβρη. Το Νοέμβριο, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, θα είναι έτοιμο για τη δοκιμαστική λειτουργία. Άρα θα είμαστε έτοιμοι. Θα είναι έτοιμο το καλώδιο να τελευταίο τέλος του χρόνου, αρχές του επόμενου, να σβήσει η μονάδα των Χανιών. Επειδή έθεσα το αντίστοιχο ερώτημα χθες στον κύριο Χατζηδάκη, θα το θέσω και σε εσάς. Πώς σχολιάζετε το σχέδιο σε ό,τι αφορά την απολιγνητοποίηση, όλο αυτό το διαδικαστικό και την πρόταση και τις κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας σε αντιδιαστολή με τη δική σας πρόταση? Η διαφορά της δική μας πρόταση από την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας κατ' ουσίαν αφορά τη μονάδα Πτολεμαϊδα 5, την καινούργια μονάδα λιγνίτη της ΔΕΗ, την οποία, διότι όλες οι άλλες μονάδες θα έσβηναν έτσι κι αλλιώς μέχρι το 28-29, νομίζω η Νέα Δημοκρατία το έφερε ένα χρόνο πριν, δεν είναι αυτή η διαφορά. Η διαφορά είναι για την Πτολεμαϊδα 5, που είναι η καινούργια μονάδα λιγνητική της ΔΕΗ, που θα ξεκινήσει το 22. Κατά τη γνώμη μας πρέπει να ξεκινήσει αυτή η μονάδα, διότι αν δεν ξεκινήσει, χωράει στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα της χώρας, αν δεν ξεκινήσει, θα πρέπει να φτιάξουμε 1 με 2 μονάδες καινούργιες φυσικού αερίου. Mm-hmm. Οπότε έχουμε μια μονάδα που κάνει 1,5 δις. Πρέπει να φτιάξουμε 2 μονάδες αν τις σβήσουμε, που κοστίζουν άλλο 1,5 δις. Είναι 3 δις για ένα όφελος σε CO2, που είναι η διαφορά του φυσικού αερίου από τη μονάδα του λιγνίτη, που είναι μικρή. Άρα θέλει μια σκέψη εκεί. Εμείς προτείνουμε ότι η Πτολεμαϊδα 5 έχει χώρο περιβαλλοντικά. Οι Γερμανοί θα τις κρατήσουν τις μονάδες που είναι μπροστά στη ΣΑΠΕ μέχρι το 38. 38-40. Ναι. Άρα είναι η εξίσωση προς λύση. Εμείς η δική μας νόμη είναι να το ξανασκεφτεί η κυβέρνηση ως προς αυτό το μοναδικό και επίμαχο θέμα.